Φαίνεται ότι οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν για άλλη μια φορά. Ήταν αναμενόμενο ότι οι διακρατικές σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ θα εξομαλύνονται κάποια στιγμή. Μάλιστα, πριν περίπου 1,5 χρόνο, σε δημόσια δήλωση μου είχα καλέσει την κυβέρνηση να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατόν τις διαπραγματεύσεις και τη συνεργασία με το Ισραήλ, προσδίδοντας το συγκεκριμένο περιεχόμενο, λέγοντας τότε ότι θα αναθερμαθούν οι σχέσεις Ισραήλ, θα αποκατασταθούν. Το γνωρίζαμε ότι υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πίεση και από τις ΗΠΑ προς τους δύο αυτούς συμμάχους της. Και αυτό δεν προκάλεσε καμιά εκπλήξη. Άρα είναι καμπανάκι ότι ο καθένας βλέπει τα συμφέροντά του. Δεν ασχολείται με τους υπόλοιπους της περιοχής. Ασφαλώς. Και εδώ θα πρέπει ούτε πανηγυρισμοί να υπάρχουν ή ωρεοποίηση της εικόνας, κάτι που επιχειρεί η κυβέρνηση, ούτε όμως και μηδενισμοί από την άλλη. Πιστεύω ότι υπάρχουν κοινά συμφέροντα με το Ισραήλ και πιστεύω ότι η Κύπρος μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στο Ισραήλ που καμιά άλλη χώρα δεν μπορεί να του προσφέρει. Άρα του είμαστε χρήσιμοι και αυτό θα το λαμβάνει υπόψη. Από την άλλη, όμως, είναι λαθασμένη η θέση ότι δεν θα επηρεαστούν καθόλου οι σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ. Mm-hmm. Από την ώρα που αναθερμαίνονται οι σχέσεις και θα εμβαθυνθούν στον τομέα της οικονομίας, στον τομέα της ενέργειας με την Τουρκία, είναι λογικό ότι το Ισραήλ σε ζητήματα που αφορούν οι συνεργασίες με την Κυπριακή Δημοκρατία θα λαμβάνει υπόψη και τις απόψεις της Άγκυρας. Δεν μπορεί να μην τις λαμβάνει καθόλου υπόψη. Άρα αυτό στην ουσία επηρεάζει και το Κυπριακό, όταν οι δύο ισχυροί σύμμαχοί μας στην ουσία τα βρίσκουν εντός εισαγωγικών με τον εχθρό. Ενδεχόμενα το Κυπριακό να μην το επηρεάσει στο βαθμό που θα ήθελε η Άγκυρα, γιατί τα ζητήματα ασφάλειας, θα έλεγα, του Ισραήλ ενδεχόμενα να επηρεάζονται αρνητικά από μια λύση η οποία θα μετέτρεπε την Κύπρο σε τουρκικό προτεκτοράτο. Όμως, σίγουρα δεν θα είναι ανεπηρέαστο το Ισραήλ στη σχέση του με την Κύπρο. Επίσης, θέλω να πω ότι η συμφωνία Τουρκίας-Ισραήλ, που περιλαμβάνει και το φυσικό αέριο, το ενεργειακό τομέα, και αυτή θα επηρεάσει τους σχεδιασμούς της δικής μας κυβέρνησης. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί το Ισραήλ να περάσει αγωγό μέσω της Κυπριακής ΑΟΣ. Με βάση το διεθνές δίκαιο, δεν μπορούμε να παρεμποδίσουμε έναν κράτος να αξιοποιήσει την Κυπριακή ΑΟΣ για μεταφορά είτε αγωγών, είτε καλωδίων ηλεκτρισμού ή καλωδίων τηλεπικοινωνιών. Άρα υπάρχει ο κίνδυνος να μας αφήσουν εκτός. Υπάρχει ο κίνδυνος αυτός, όπως υπάρχει και ο κίνδυνος να δημιουργηθούν προϋποθέσεις που να περιορίζουν τις δικές μας επιλογές για την εκμετάλλευση του δικού μας φυσικού αερίου. Όλα αυτά θα πρέπει να μελετηθούν σε βάθος από την Κυπριακή κυβέρνηση. Θα έπρεπε να με ρωτάτε να είχαν ήδη μελετηθεί, θα έπρεπε να είχαμε ήδη σχέδια. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει τώρα να μελετηθούν σε βάθος και θα πρέπει η Κυπριακή κυβέρνηση να αναζητήσει και να μελετήσει όλες τις εναλλακτικές επιλογές που έχει για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου. Διαφορετικά, ενδεχόμενα να βρεθούμε όμοιροι των αποφάσεων κάποιων άλλων χωρών. Επομένως, κύριε Λυλίκα, εάν δεν λυθεί το Κυπριακό, εάν καθυστερήσει κι άλλο, δηλαδή όσο περνά ο χρόνος και θέλουν να συνεχίσουν με το θέμα εκμετάλλευσης φυσικού αερίου Ισραήλ και Τουρκία, τότε θα μας αφήσουν απ' έξω ενδεχομένως. Γι' αυτό πάντα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να αφαιρέσουμε από τις επιλογές μας και το τερματικό υγροποίηση φυσικού αερίου στην Κύπρο. Το κοίτασμα Αφροδίτη μπορεί να είναι μικρό, είναι μεγάλο για τα δεδομένα της Κύπρου και τις ανάγκες της Κύπρου. Μπορεί να είναι μικρό για να γίνει ένας μεγάλος τερματικός υγροποίησης. Όμως δεν θα είναι το μόνο κοίτασμα που θα έχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Είμαι πεπισμένος ότι θα βρούμε και άλλα κοιτάσματα. Γι' αυτό και η κυβέρνηση πρέπει να κρατήσει ανοιχτό ως επιλογή το σενάριο της δημιουργίας ενός τερματικού υγροποίησης, το οποίο μπορεί να αποτελέσει και την βασικότερη μας τελικά επιλογή για την εξαγωγή του δικού μας του φυσικού αερίου. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να μπουν στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Βλέπουμε τώρα προσπάθειες αναθέρμανσης των σχέσεων Τουρκίας-Ρωσίας. Εδώ θα πω ότι προσωπικά τουλάχιστον με εξέπληξε η ταχύτητα. Με το Ισραήλ ήταν αναμενόμενο. Πήραν αρκετά χρόνια αυτή η διαφορά. Η παρέμβαση των ΗΠΑ ήταν καταλυτική. Με τη Ρωσία κρίνω ότι η Τουρκία κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και πολύ αποφασιστικά. Και εδώ θα ελπίζω ότι η κυβέρνηση θα έχει κάποιους σχεδιασμούς, έτσι ώστε να κρατήσουμε κοντά μας την φίλη χώρα της Ρωσίας. Εγώ επιμένω με το Κυπριακό. Μήπως όσο καθυστερούμε θα μείνουμε εντελώς εκτός και τελικά να βρεθούμε υποπίεση. Να σας πω κάτι για το Κυπριακό. Να είμαστε έτσι αντικειμενικοί για να εξάξουμε και σωστά συμπεράσματα. Ενώ κάποιοι, και δεν αναφέρομαι σε εσάς, μεταφέρουν το αισιόδοξο μήνυμα ότι επίκειται λύση του Κυπριακού και βλέπουμε και κάποιες κινήσεις, αν θέλετε, συμβολικού χαρακτήρα που εκπέμπουν το μήνυμα της επίκουσας λύσης, της επικείμενης λύσης. Εγώ παρατηρώ ότι από πλευράς της Τουρκίας έχουν γίνει
σημαντικά βήματα για την προσάρτηση των κατεχομένων. Η μεταφορά νερού με αγωγό στα κατεχόμενα κρίθηκε και από την ίδια την κυβέρνηση ότι είναι κίνηση προσάρτησης. Ανακοίνωσε σχεδιασμό η Τουρκία για μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος στα κατεχόμενα. Άρα, πέραν από την υδατική εξάρτηση, θα έχουμε και την ενεργειακή εξάρτηση, έχουμε ήδη την οικονομική εξάρτηση. Στη συμφωνία που υπογράφηκε πριν μερικές εβδομάδες μεταξύ της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, περιλαμβάνεται προϋπόθεση ή αθήρεται μέτρο μεταρρύθμισης της λεγόμενης δημόσιας υπηρεσίας των κατεχομένων και προσαρμογής της δημόσιας υπηρεσίας των κατεχομένων με τη δομή της δημόσιας υπηρεσίας της Τουρκίας, καθώς επίσης και αλλαγή του νομικού συστήματος των κατεχομένων και του συστήματος δικαιοσύνης, προσαρμογή του σε αυτόν της Τουρκίας. Άρα στην ουσία προχωρεί με στρατηγικές κινήσεις η Άγκυρα. Ακριβώς. Αυτό πρόκειται στην ουσία για διοικητική προσάρτηση. Άρα φτάνει στο τελευταίο στάδιο η Τουρκία της προσάρτησης. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα ενώπιον μας, πώς μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι η Τουρκία θα κάνει κινήσεις συμβιβασμού ή θα δείξει πνεύμα συνένεσης για να εξευρεθεί μια δίκαιη λύση και μάλιστα τους επόμενους λίγους μήνες? Δηλαδή τα δείγματα γραφής που έχουμε από την Τουρκία κινούνται ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Κατανοητό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας στις τομές. Εμείς να